Πάμε να συνεχίσουμε λίγο, να μπούμε σε ζωντανές συνδέσεις. Είπαμε σήμερα την εκπομπή της Παρασκευής να την ξεκινήσουμε με μια ζωντανή σύνδεση και συγκεκριμένα με πρωταγωνιστές, τους κριτικούς της Γερμανίας. Πολλοί από αυτούς, αν όχι περισσότεροι, βρίσκονται με τα εισιτήρια αναχείρας προκειμένου το επόμενο διάστημα και μέσα στον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια ενός μήνα που κορυφώνεται και η τουριστική κίνηση, να βρεθούν στην Κρήτη. Συγκεκριμένα την επόμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου και Περιχώρων θα μας κάνει έτσι την τιμή να έρθει στην Κρήτη και να τη δούμε εκεί από κοντά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας. Και που είμαι και σύντομα όντως κοντά σας στην Κρήτη μας. Δεν ξέρω πώς νιώθει ένας άνθρωπος με καταγωγή από την Κρήτη με τις δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος και της συγκυρίας που διανύουμε, που σε λίγο διάστημα θα βρεθεί στην πατρίδα του. Και βέβαια μέσα από το δικό σας συνέστημα να μας περιγράψετε και το αντίστοιχο των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Έτσι, πραγματικά μετράμε τις μέρες και τις ώρες μέχρι να έρθω στο νησί μας, το όμορφο νησί μας, στην πατρίδα μας. Και έτσι αισθάνονται ουσιαστικά όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Γερμανοί, όπου και να, οι Γερμανοί λέω, όλοι οι κριτικοί όπου και να βρίσκονται ανά τον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όσο πλησιάζουν οι μέρες του ταξιδιού και ανυπομονούμε. Οι περισσότεροι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα βρεθούν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Όσοι εργάζονται και έχουν παιδιά στα σχολεία, σαφώς και θα κατέβουν, γιατί εξαρτώνται από τις διακοπές των σχολείων, που στη Γερμανία δεν είναι οι ίδιες σε όλα τα κρατήρια. Τα κρατήρια έχουμε 6 εβδομάδες και είναι κυλιόμενες και διαφορετικές από κρατήριο σε κρατήριο. Αλλά έχουν αρχίσει τώρα οι διακοπές. Το Αμβούργο ξεκίνησε από την Πέμπτη, από χθες δηλαδή πρώτη μέρα διακοπών. Και από το Αμβούργο τουλάχιστον οι Έλληνες που έχουν παιδιά στα σχολεία έχουν ξεκινήσει, ξεκινάνε τις επόμενες μέρες. Γενικά διαμορφώνεται και ένα κλίμα, θα σταθώ λίγο και στην πλευρά των Γερμανών και στη γερμανική αγορά, ένα κλίμα πολύ θετικό με τους Γερμανούς τουρίστες, οι οποίοι ενισχύουν φέτος τον τουρισμό της χώρας μας, με την υψηλή βέβαια διαχρονικά αγοραστική δύναμη. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνετε κι εσείς και πολλά τα δημοσιεύματα σε εβδομαδιαία βάση για τον τουρισμό και τις ομορφιές της χώρας μας εκεί στη Γερμανία. Είναι πραγματικά. Η Κρήτη και η Ελλάδα γενικά ανέκαθεν ήταν πολύ αγαπητοί στους Γερμανούς. Αλλά κάθε χρόνο πραγματικά αυξάνεται ο κόσμος που επισκέπτεται το νησί μας. Κυρία Σαβιολάκη, κάνουμε λόγο πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα για εσωτερικό τουρισμό. Εσείς μετακινήσετε και σε άλλα κρατήδια στη Γερμανία, δηλαδή οι διακοπές σας φέτος περιλαμβάνουν μόνο Κρήτη και Γερμανία? Κρήτη, θα ίσως μερικές μέρες πάμε και προς την, που και εκεί είναι ωραία και έχει τη θάλασσα που μπορούμε να κάνουμε κάποια μπάνια αν θέλουμε. Αλλά Κρήτη κυρίως και φέτος είχαμε πάει και η Ιταλία μια εβδομάδα το Μάιο. Είναι σαν να ρωτάμε τους Βρετανούς, βέβαια το καλοκαίρι θα πραγματοποιήσετε ταξίδια εσωτερικά στην Βρετανία ή θα πάτε στην Κρήτη. Νομίζω αυτονόητη η απάντηση. Δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι, εκτός από την Κρήτη, το ποσοστό είναι πλειοψηφικό που λένε. Συνήθως κατεβαίνουμε όλοι, δηλαδή τρεις εβδομάδες που παίρνουμε διακοπές, τις κατεβαίνουμε στην Κρήτη. Φέτος, λόγω κάποιων κολλημάτων, θα κατέβω μόνο 2 εβδομάδες. Οπότε, αναγκαστικά, τις επόμενες μέρες που θα έχουμε, θα κάνουμε κάποια εσωτερικά ταξίδια. Αλλιώς, εξ ολοκλήρου στην Κρήτη. Έχουμε μπει, βέβαια, αυτό το διάστημα βρίσκεται και στο νησί μια μεγάλη αντιπροσωπεία Ελλήνων ομογενών, κριτικών ομογενών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, συμπατριώτες σας, κριτικοί, βρίσκονται στο νησί και μάλιστα μια έτσι εκδρομή, η οποία ολοκληρώνεται αύριο. Σάββατο γενικά, να σταθούμε λίγο στην θέρμη με την οποία αντιμετωπίζουν αυτή την άφιξη των συμπατριωτών τους και εδώ στην Κρήτη. Φαντάζομαι έχετε επικοινωνήσει με δικούς σας ανθρώπους οι οποίοι σας περιμένουν πώς και πώς να βρεθείτε εδώ. Βεβαίως, η οικογένειά μου ανυπομονούν να μας δουν.
σαφώς. Και βέβαια είναι πολύ σημαντική και η συμμετοχή σας σε πολιτιστικές δράσεις εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή δεν νομίζω ο ομογενής ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και είναι τώρα στην Κρήτη το καλοκαίρι να μην περιμένει πώς και πώς τα κριτικά γλένδια. Επιτέλους ελπίζω φέτος να μπορέσουμε, γιατί τα προηγούμενα τρία χρόνια λόγω, μάλλον δύο χρόνια λόγω κορονοϊού, τα στερηθήκαμε. Φέτος ελπίζουμε να συμμετέχουμε. Λοιπόν, το μήνυμά σας εδώ, λίγο πριν φτάσετε στο νησί, ποιο είναι, τι μήνυμα στέλνουν οι κριτικοί της Γερμανίας αυτή τη στιγμή και εκεί στο Αμβούργο? Το μήνυμα είναι ότι να έχουμε καλή αντάμωση, να βρεθούμε με τους δικούς μας τους ανθρώπους, να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και απαιτείται παρόλα αυτά ακόμα προσοχή, έτσι, γιατί δυστυχώς η πανδημία δεν έχει περάσει βέβαια, αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να χαρούμε και να περάσουμε λίγο πιο άνετα φέτος στις διακοπές μας. Καλή αντάμωση. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά και την καλησπέρα μας. Επίσης, να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.